Ο Σύλλογος Ελλήνων Αρχαιολόγων έχει καθιερώσει την 21η Οκτωβρίου ως ημέρα δράσης για την προβολή του πολυσχηδούς έργου της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας. Η δράση αυτή έχει ως στόχο να ευαισθητοποιήσει την κοινή γνώμη σε θέματα που συνδέονται με τη φροντίδα και ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς μας. Για το λόγο αυτό έχει προγραμματιστεί ένας αριθμός εκδηλώσεων για την 20η και 21η Οκτωβρίου. Η ΚΑΠΑΖ εφορία προϊστορικών και κλασικών αρχαιοτήτων, ανταποκρινόμενη στην πρόσκληση του Συλλόγου και θέλοντας να τονίσει την ύψιστη σημασία του λειτουργήματός της για τη διατήρηση της ιστορικής μνήμης και κατά συνέπεια την πνευματική ανάταση της κοινωνίας, πραγματοποίησε την Κυριακή ανάρτηση εκτυπωμένων φωτογραφιών από το πολυσχεδές έργο της ΚΑΠΑΖ εφορία προϊστορικών και κλασικών αρχαιοτήτων στο κεντρικό πεζόδρομο Κατερίνης, όπου οι πολίτες είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν το έργο των αρχαιολόγων και να συζητήσουν μαζί τους. Σήμερα πραγματοποιούμε μία δράση που έχει σκοπό να ευαισθητοποιήσει την κοινή γνώμη σε θέματα που σχετίζονται με την φροντίδα και την ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς. Είναι μια δράση η οποία εντάσσεται σε μια ευρύτερη προσπάθεια του Συλλόγου Ελλήνων Αρχαιολόγων, που έχει καθιερώσει την ημέρα αυτή ως ημέρα ανάδειξης του πολυσχηδούς έργου της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας. Και πραγματοποιούμε όχι μόνο τη σημερινή δράση, αλλά και άλλες και σήμερα και αύριο. Αναλυτικότερα, σήμερα την ίδια ώρα, 11.30 ώρα το πρωί, πραγματοποιείται στο οδείο των μεγάλων θερμών, στο Δίον, ξενάγηση στο έργο της ανάδειξης του οδείου. Και αύριο, όποιος ενδιαφέρεται, θα έχει την ευκαιρία να ξεναγηθεί επίσης στο οδείο, καθώς επίσης να έρθει και στα Λίβηθρα, όπου θα πραγματοποιηθεί εκπαιδευτικό πρόγραμμα, αλλά και σε σωστική ανασκαφή, που βρίσκεται σε εξέλιξη στον Πλαταμόνα και να ξαναγηθεί και να ενημερωθεί για το ποια είναι η ανασκαφική διαδικασία και το έργο της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας. Οι εκδηλώσεις συνεχίζονται τη Δευτέρα με ξενάγηση στο οδείο των Μεγάλων Θερμών και παρουσίαση των εργασιών αποκατάστασης του μνημείου. Ακόμη, κατόπιν συνεννόησης, μπορεί να πάρει κανείς μέρος στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα Γνωριμία με τα Αρχαία Λίβηθρα.